Φανταστική η θέα από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου Κανελάκης. Πρέπει να μπούμε μέσα για την εκδήλωση. Να ζούμε λιγάκι. Α, και η πισίνα φανταστική. Διάνα. Δεν παίζεται. Εξαιρετική η διεύθυνσή της. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ας πάμε να παρακολουθήσουμε. Είναι ο της Γερμανίας προς την Ελλάδα στην πολλαπλότητά τους. Στις τέσσερις μορφές που υπάρχουν. Είτε αυτό αφορά το κατοικικό δάνειο, είτε τους αρχαιολογικούς σαυρούς, είτε τις πολεμικές επαναστώσεις, είτε τις αποζημιώσεις των κτημάτων. Το θέμα αυτό βέβαια κοιμότανε για πολλά χρόνια. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε και η απόφαση, όπως ξέρετε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι για τη σύνταση μια διακομματική επιτροπή που θα να διεκδικήσει, εν πάση περιπτώσει, να προωθήσει το όλο ζήτημα. Ελάχιστοι άνθρωποι παλιότερα, έτσι όπως ο Μανώλης ο Κλέτος, ο Μαγκάκης, άλλοι, συγκρότησαν, έθεσαν το ζήτημα, συγκρότησαν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης, ώστε να κινηθεί το ζήτημα. Καθώς βέβαια και το Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών και Πόλεων της Ελλάδας. Είναι προφανές πως οι κατακτές καταπάτησαν αγραφούς και άγραφους νόμους. Νόμος του πολέμου είναι ότι αυτός που νικέται, αυτός που καταστρέφει, λαιλατεί, πληρώνει. Αυτό δεν έγινε σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αν και με άλλες το λύσαμε. Δεν είναι δικά μου δουλειά βέβαια να πείξω το θέμα. Απλά μια φωτογραφικά θα πω, ας φέρουμε στο μυαλό μας την εικόνα του Μπενίνη, την ταινία του Μπενίνη, Η ζωή είναι ωραία. Τις εικόνες δηλαδή μιας Ευρώπης ειρηνικής ευτυχισμένης και πώς αυτή η Ευρώπη εμπαθυπώσει και η ζωή των καθημερινών ανθρώπων μετατρέπεται σε κόλαση ύστερα από την ναζιστική θηριωδία. Και πώς εμπαθυπώσει αυτοί οι ειρηνικοί άνθρωποι, τα θύματα των Ναζί, αρχίζουν να πείσουν το αίσθημα της αντίστασης, τον αντίστοιχο που ονομάζουμε η αιρετή της αντίστασης, ο εθελοντικός αγώνας και η λυθή για να φύγουμε από αυτή την τάξη πραγμάτων όπως φτιαχνόταν. Θα παρουσιάσω τους ομιλητές. Είναι ο Δανιανός ο Βασιλιάδης από το ΔΣ του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Αθλητών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, υπεύθυνος για τη Γερμανία, ο Μιχάλης ο Λιπεράτος, πανεπιστημιακός, και ο Γιάννης ο Χατζηδονίου, δικηγόρος. Να ευχαριστήσω και να αναφερθώ σε όλους σας βέβαια που κοιμάτε την εκδήλωση, να αναφέρω ότι παρευρίσκεται το Δήμαρχος των Καλευρίτων, ο Γιώργος Λαζουράς, και αντιπρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας, ο Δήμαρχος Τριφυλίας ο Κώστας Κόλλιας, ο βουλευτής Μεσνίας ο Πετράκος Θανάσης, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στο Δήμο Τριφυλίας από τη Λαϊκή Σπύρο Σαράδο ο Κουκούμης, από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Γιώργος ο Παγκούρος και βέβαια ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος παντού είναι παρόν πάντα. Ποια θα είναι η. Και ο Άρτη, η αφιτητής αντιδήματος. Και ο Άρτη, η αφιτητής αντιδήματος. Ναι, τελικά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ο Άρτη, η αφιτητής αντιδήματος, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Τίκαλη. Επίσης είναι και από το σύλλογο του ΑΕΤΟΥ ο πρόεδρος ο Ρέφης Ογκότσης, του μαρτυρικού ΑΕΤΟΥ. Ποια θα είναι η πορεία της κουβέντας ώστε να δοθεί δυνατότητα να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος. Δηλαδή, η πρόθεσή μας είναι μέσα σε μια ώρα να έχουμε ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις, ώστε να ξεκινήσει ένας βόλεμος, ένας ουσιαστικός διάλογος. Να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Τριφυλίας, το ίδιο ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, κ. Λαζουράς, και ο βουλευτής Μεσνίας, και συνέχεια να ξεκινήσουμε με ομιλητές. Με τον Μιχάλη τον Λιπεράτο, έτσι σε σύντομους χρόνους όλοι, με τον Δανιανό τον Βασιλιάδη και να κλείσει ο Γιάννης ώστε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα. Θα υπάρχει ένα μικρόφωνο από κάτω, να γίνει ένα διάλογο και βέβαια και τοποθετήσεις όσων συμμετέχουν στην κουβέντα. Αυτά και πάλι ευχαριστούμε. Λοιπόν, Δήμαρχε, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή συγκέντρωση. Θέλω να καλωσορίσω τους επισκέπτες του Δήμου μας και της Τριφυλιακής Πρωτεύουσας, όπως τους ανέφερε ο Δημήτρης. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο των Καλαβρίτων, τον κύριο Λαζουρά, τον συνάδελφό μας, ο οποίος εκτός από το ότι εκπροσωπεί τα μαρτυρικά Καλάβρητα, έχουμε μια και εμείς εκπροσωπούμε το μαρτυρικό ΑΕΤΟ, έχουμε και μια κοινή τύχη. Ζούμε και το προσωπικό μας μαρτύριο ως δήμαρχοι
καλλικρατικών δήμων σε αυτήν εδώ την περίοδο Γιαννίου Μεθαράς. Θέλω να συγχαρώ και τον Δημήτρη για την σύμπραξη και την συνένωση όλων αυτών των δυνάμεων του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1994, το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας Ελληνικά Ολοκαυτώματα και βεβαίως τον Προοδευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο του Μαρτυρικού ΑΕΤΟΥ. Σήμερα είμαι εδώ, πέρα από το αίσθημα της φιλοξενίας που ως οικοδεσπότης αισθάνομαι απέναντι όλων, για να καταθέσω μία και μόνο σκέψη χωρίς να υποκαταστήσω τους ομιλητές, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι και έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, τις οποίες εγώ προφανώς ή πολλοί από εμάς δεν έχω. Τα δίκαια των εθνών δεν παραγράφονται. Οι διεκδικήσεις δεν σβήνουν. Στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας, στο όνομα οποιασδήποτε συγκυρίας, το αίμα των λαών δεν εξαπνίζεται, η θυσία των ανθρώπων που έχει γίνει ολοκαύτωμα δεν αποτιμάται και προπαντός ζει και μας υποχρεώνει σε μια κοινή δράση. Παρακολουθώ απ' έξω όλη αυτή την ιστορία των γερμανικών αποζημιώσεων πολύ πριν γίνω ακόμα δήμαρχος, από την εποχή του Μακαρίτη, του Μαχαίρα, που ήταν πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, Γενικός Γραμματέας σε αυτή την Ένωση, από τους αγώνες του Μανώλη Πουλέζου όσο ήταν πρόεδρος και είναι πρόεδρος, από τους αγώνες του συμπολίτη μας με τη μεσσηνιακή ιδιότητα του Λινέου, αλλά και προπαντός από την πλευρά των ανωνύμων ανθρώπων οι οποίοι στοιχίζονται σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια μπορεί το θέμα αυτό να παίρνει μια έξαρση τον τελευταίο καιρό λόγω των γνωστών προβλημάτων των οικονομικών που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωταγωνιστή τον κύριο Σόιμπλε, η Γερμανίδα καγκελάριο. Αλλά το ζήτημα αυτό, στη δική μου τη συνείδηση, μπορεί να έχει, να δέχεται σήμερα μια όξευση, ωστόσο το έχω αποσυνδέσει. Μπορεί να ξύνει τις πληγές μας ο κύριος Σόιμπλε, αλλά και να μην τις έξυνε, η πληγή ήταν εμάσουσα. Και μπορεί στο όνομα του διεθνών σχέσεων πολλά πράγματα να σκεπάζονται και να αναδεικνύονται κατά καιρούς, αλλά σε αυτό το ζήτημα η συνευθύνη δεν είναι μόνο του κινήματος, γιατί κάθε φορά καλούμε το κίνημα να μπει μπροστά, όταν η ευθύνη είναι όλων αυτών που διαφεντεύουν τον τόπο, γιατί δεν αρκεί να ξαναυψώσουμε φωνή σήμερα. Προκειμένου να έρθω εδώ, έφτιαξα ένα φάκελο, παρακάλεσα εκεί πέρα και βρήκα όλα τα ψηφίσματα που έχει βγάλει το Εθνικό σας Συμβούλιο, πολλές δηλώσεις που έχουν γίνει για τα ζητήματα αυτά. Αλλά δεν αρκεί. Θανάση, δεν αρκεί. Πρέπει εκεί που υπάρχει η υπογραφή, όπως λέει ο Κοσμάκης, ποιος υπογράφει, ποιος διεκδικεί, εκεί πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον και ο καθένας μέσα στον χώρο τον οποίο κινείται, είτε στην ΚΕΔΕ, εμείς, είτε στα κόμματα οι υπόλοιποι, να βάλουμε το χέρι επί τον τύπο τον ήλιο. Αυτό δεν σημαίνει, και με αυτό κλείνω, ότι ο κινηματικός χαρακτήρας της προσπάθειας πάει χαμένος. Αντίθετα, ο κινηματικός χαρακτήρας της προσπάθειας, εφόσον βρίσκει ανοιχτό μυαλό και ανοιχτό αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε εκείνες τις κατευθύνσεις. Είχα υποσχεθεί ότι δεν θα πω παραπάνω. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Επιτρέψτε μου να ξανακαλωσορίσω και ιδιαίτερα τον συνάδελφό μου από τα Καλάβρητα, τον κύριο Λαζουρά, και όλους εσάς. Αλλά επειδή εμείς είμαστε και συμπάσχοντες, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχηθώ καλό διάλογο και τα συμπεράσματα να είναι πολύτιμα και χρήσιμα. Ευχαριστώ.